Με τον εφιάλτη της σκόνης ζουν κάτοικοι σε μια γειτονιά πλησίοντας 62 μαρτύρων, με ορισμένους μάλιστα να προχωρούν στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου ως μια προσωρινή λύση, καθώς όπως υποστήριξαν, ο Δήμος Ηρακλείου δεν ανταποκρίθηκε στο επίμαχο πρόβλημα. Επειδή δεν υπάρχει λύση, τα είχαμε ξαναπεί και το χειμώνα. Το χειμώνα είχαμε τις λακκούβες, τώρα έχουμε τον αέρα, τις σκόνες, τα αυτοκίνητα που τρέχουν και δεν μπορούν τα παιδιά μας να παίξουν κάτω στο δρόμο με ηρεμία. Οπότε αποφασίσαμε να το κλείσουμε, αφού δεν κάνει κάτι ο Δήμος. Είναι 32 χρόνια αυτή η υπόθεση. Κλείσαμε το δρόμο και ηρεμήσαμε πραγματικά, ναι. Ο Δήμος δεν μας σκέφτεται καθόλου εδώ πέρα τόσα χρόνια που είμαι εγώ εδώ πέρα. Ο δρόμος, όπως βλέπετε, είναι χάλια. Το χειμώνα λάσπη, το καλοκαίρι φουλ σκόνη και λακκούβες. Τα μάξαμε στα διαλάμια κάθε φορά. Οπότε αυτό που μας έμεινε ήταν να κλείσουμε το δρόμο. Δυστυχώς φτάσαμε, γιατί το καλοκαίρι έχουμε σκόνες, για το χειμώνα δεν μπορούμε να περάσουμε από τις λάσπες, από τις λακκούβες. Τα παιδιά να πάνε στο σχολείο είναι απέναντι, γιατί δεν μπορούν να περάσουν τα παιδιά. Πρέπει να πηγαίνουν από κάτω για να πάνε σχολείο. Δηλαδή λέμε πως ζούμε στο Ηράκλειο, αλλά δυστυχώς το λέμε ψέματα. Πρόκειται για την οδό Εμπειρίκου. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην επίμαχη περιοχή τον περασμένο Ιανουάριο, με τους δημότες τότε να διαμαρτύρονται για τις αμέτρητες λακκούβες και τις λάσπες, περιγράφοντας την εφιαλτική καθημερινότητά τους. Να σκεφτούν ότι αν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, αν θα τους άρεσε αυτή η κατάσταση. Αν θα ήθελαν τα δικά τους αυτοκίνητα να έχουν αυτή την ταλαιπωρία, τα δικά τους παιδιά να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν τα πήγαν χθες και προχθές στο νηπιαγωγείο. Γιατί? Πού να πάνε? Στην κολύμπα, στον ποταμό? Πρέπει να βάλουν σωσίβια για να περάσουν. Σωσίβια. Ας λυπηθούν τουλάχιστον τα παιδιά πάνε σχολείο. 7 μήνες μετά, τονίζουν την ανάγκη ασφαλτόστρωσης τμήματος εισοδού. Δεν τα βρίσκουν, από ό,τι ξέρω, οι ιδιοκτήτες να δοθεί μια λύση. Εμείς αυτό με που το Δήμο, με το Δήμο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι το κομμάτι που αντιστοιχεί να γίνει δρόμος να ασφαλτοστρωθεί. Είχαμε ξαναπάει και το χειμώνα, τα ίδια και τα ίδια. Είχαμε μια μικρή ελπίδα τώρα με τις εκλογές ότι κάτι μπορεί να γινότανε. Δεν έγινε τίποτα. Θυμάστε που είχατε έρθει και είχαν ρίξει τα χώματα και ήταν ακόμα χειρότερα. Πέρασαν οι εκλογές, ζητήσαν τους ψήφους, δεν έγινε πάλι τίποτα. Τους είπαμε ότι μέναμε ολόκληρο παράρτημα εδώ πέρα από νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο. Λέει δεν ξέρουν πού είναι. Από το Δήμο μας το είπαν. Εδώ στο χειρότερο χωριό να πας. Υπάρχει ή άσφαλτος ή τσιμεντόδρομος. Και εμείς ζούμε εδώ πέρα στο Ηράκλειο, στο χωματόδρομο. Δεν είναι καλή κατάσταση. Το καλοκαίρι έχουμε σκόνη, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Και το χειμώνα πρέπει να μας κορταφορούμε γαλοτζάκια να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Όπως υποστηρίζουν, αρκετοί κάτοικοι είναι όμοιροι μιας διαχρονικής κατάστασης δεκαετιών, καθώς στην επίμαχη περιοχή έχουν βαλτώσει ιδιοκτησιακά ζητήματα, τα οποία ευελπιστούν να ξεκαθαριστούν στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης καμινίων, για την οποία ανοίγει το δρόμος για την τελική έγκριση.